θα ταξιδέψουμε, θα πάμε σε μια πανέμορφη περιοχή που τουριστικά φέτος αξίζει να πούμε ότι πήγε περίφημα εκεί στη Σιτία. Πάμε στην Ίτανο και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου, τον κύριο Κώστα Κοξαράκη. Κύριε Κοξαράκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν να τα πούμε στις πρώτες εκπομπές της νέας σεζόν. Το καθυστερήσαμε λίγο, δεν μας το επέτρεψε η επικαιρότητα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω από τη μεριά μου. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή πρεμιέρα, να έχετε πολύ καλή ακροματικότητα και επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να πολύ. Εκφράσω τη συμπαράστασή μου πριν ξεκινήσουμε στους συμπατριώτες μας στο Αρκαλοχώρι και στα γύρω χωριά, οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται ακόμα με το εγκέλαδο. Και παράλληλα να ευχηθώ γρήγορη επάνωδο στην κανονικότητα. Να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα και να βοηθήσουμε όλοι. Και να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σύνδεση πρώτη φορά για φέτος με την εκεί περιοχή της Σιτίας. Ένας όμορφος τόπος, ξεχωριστός τόπος. Τουριστικά πώς τα πήγατε φέτος? Κοιτάξτε, η περιοχή μας, για να γνωρίζετε και όλη η Κρήτη, καθώς και όλο το Πανελλήνιο και όλος ο κόσμος, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει τα μελτέμια τα οποία φυσάνε για 3 μήνες τουλάχιστον το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα. Και αύριο επίσης γίνεται ένα event στη Φανερωμένη που έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο για windsurfing και λοιπά, φιγούρες και πηδήματα και τέτοια, για όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιδιαιτερότητα εδώ, η οποία τραβάει, είναι διεθνής πόλος έλξης, οπότε αυτό μας κάνει τη διαφορά. Μας έκανε πέρυσι με την πανδημία, μας κάνει και φέτος, με αποτέλεσμα οι πληρότητές μας να είναι, πιστεύω, πρώτες στο Πανελλήνιο. Δηλαδή το έχετε τραβήξει αρκετά φέτος εκεί στην περιοχή σε σχέση με πέρυσι? Σίγουρα προκύπτει και μέσα από το ρεπορτάζ, τα πήγατε περίφημα, τα πήγατε πολύ καλά και έχετε ξεπεράσει το 60% του 19. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Ακόμα και τώρα οι πληρότητες αγγίζουν από το 70 και πάνω, 70% εννοώ. Ναι. Και συνεχίζουμε, δεν ξέρω ο Οκτώβριος τι θα μας δώσει, αλλά βλέπω καλά σημάδια που σημαίνει ότι και ο Οκτώβριος δεν θα είναι αδιάφορος. Δηλαδή καταλύματα εκεί συνεχίζουν, τα καταλύματα λειτουργούν. Τα παραλιακά, ναι, έχουν μια πληρότητα της τάξης του 80 έως 100% αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, από ποιες αγορές, από ποιες περιοχές? Για το Σεπτέμβριο η πληρότητα ήταν δεδομένη, έφτασε από 80 έως 100%. Από ποιες αγορές? Από τις αγορές της Γαλλίας σε πρώτη φάση αυτή τη φορά, ναι, λόγω του ότι στη Γερμανία η κατάσταση δεν επέτρεψε να γίνει μαζική έξοδος. Και τώρα που άνοιξε η αγορά της Γερμανίας υπάρχει και εκεί, ας πούμε, αρκετό ενδιαφέρον. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί Αυστριακοί και Ελβετοί, και βασικά μόνιμοι πελάτες, τους οποίους τραβάει η περιοχή, είτε για την ησυχία τους που προσφέρεται στον τόπο μας, είτε για τον ατομικό τουρισμό που προσφέρεται στον τόπο μας και για τον εναλλακτικό τουρισμό, είτε για το windsurfing, όπως σας είπα, που είναι, βέβαια, το κάτι άλλο στην περιοχή. Πάντως θα τραβήξει και ο Οκτώβριος θα πάει καλά. Σύμμαχος και ο καιρός, βέβαια, εκεί στην Ανατολική Κρήτη. Ναι, έχουμε, σας είπα, αυτές τις 2-3 μέρες. Να σκεφτείτε ότι φιλοξενώ τον πρωταθλητή Ευρώπης στο windsurfing, όπου έρχεται από την Αυστρία για 4 μέρες, αφενός με να λάβει μέρος, ας πούμε, στους αγώνες που θα γίνουν εκεί στη Φανερωμένη, ναι, αφετέρου μόνο και μόνο γιατί βρέθηκε η ευκαιρία των 4 ημερών με πολύ καλό αέρα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ούτε στην Ήπιζα, ούτε στα Λας Πάλμας, ούτε πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, όλα να πάνε καλά μέχρι να κλείσει και η σεζόν εκεί για την περιοχή σας και με το βλέμμα στραμμένο για την επόμενη σεζόν, βέβαια, και με τη δυναμική επιστροφή σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευκαιρία πρέπει να σας πω ότι στις 27 Σεπτεμβρίου γιορτάσαμε και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Ναι. Όπου υπήρξε αρκετός κόσμος και το απόλαυσε, ας πούμε. Έχουμε αδυναμία στη Σιτία, θα τα ξαναπούμε, κύριε Κοξαράκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ Είμαι πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι ώρα το ζητήσετε. Χαρά μας, να είστε καλά.